Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο εδώ, επί του πιεστηρίου, με τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλησπέρα, κύριε Ρωμανιά. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας για να κουβεντιάσουμε λίγο επί της ουσίας τώρα και όχι μόνο ένα καλή είναι και αντιπαράθεση, αλλά και η ουσία είναι καλή. Όπως μας λέγατε, να δούμε τι μας ζητάνε, γιατί θα ψηφίσουμε την Κυριακή. Έτσι ακριβώς. Και να ξεκινώντας, ας πούμε, τι μας ζητάνε για ένα κομμάτι που εσείς το ξέρετε ότι διαχειρίζεστε, άλλωστε, το ασφαλιστικό. Ακριβώς. Συντάξεις και λοιπά. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί, όχι με τη μορφή αντικλήσεων και διαπληκτισμών κτλ., αλλά να ενημερωθεί για το τι περιελάμβανε η πρόταση των δανειστών και σε ποια σημεία αυτή η πρόταση, εγώ θα το πω προκαταβολικά, ξεπερνά τα όρια της λογικής. Θα πω, δεν θα τα αναφέρω όλα γιατί δεν έχουμε χρόνο, εσείς αλλά θα πω 4-5 κεντρικά σημεία. Το πρώτο είναι ότι προβλέπει η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Θα έλεγα λοιπόν ότι σήμερα ΕΚΑΣ εισπράττουν 300.000 άτομα. Μέσω είναι, πόσο είναι το ποσό που παίρνουν? Κυμαίνεται. Από 57 ευρώ ξεκινάει και πάει μέχρι 300 τόσα. Έτσι. Είναι η κατά τεκμήριο φτωχότερη συνταξιούχη. Διότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν χαμηλές συντάξεις, παίρνουν και μια προνοιακή ενίσχυση. Πόσο είναι το ποσό της σύνταξης που παίρνει το ΕΚΑΣ? Κοιτάξτε να δείτε, μαζί με το ΕΚΑΣ η σύνταξη μπορεί να πάει 6,5-7 εκατοστάρικα, μαζί με το ΕΚΑΣ. Έτσι. Πόσο πρέπει να είναι η σύνταξη του για να πάρει ΕΚΑΣ? Είναι μέχρι 850 ευρώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά είναι λίγα, Ναι, είναι, το πρόβλημα είναι ότι σήμερα είναι η φτωχότερη. Αυτό είχε δοθεί, πότε είχε δοθεί το ΕΚΑΣ? Το είχε θεσμοθετήσει ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος. Μάλιστα. Όταν ήταν υπουργός εργασίας. Το είχε και το είχε θεσμοθετήσει ακριβώς επειδή ο άλλος έπαιρνε μια χαμηλή σύνταξη. Έδινε, όταν από τότε. Ναι, το ονόμασε έτσι. Επίδομα κοινωνικής ανεργικής συνταξιούχων. Δεν θυμόμουν, τόσο παλιό. Ναι. Είναι από την περίοδο εκείνη και δεν προβλέπεται μόνο στην Ελλάδα, προβλέπεται και σε άλλες χώρες. Ακόμα και στη Γερμανία που μας λένε ότι η σύνταξη είναι Α. Και εκεί προβλέπεται ότι όταν είναι χαμηλή σύνταξη παίρνει ένα επίδομα προνοιακό επιπλέον. Επομένως, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ θίγονται 300.000 άτομα. Ζητούν επίσης την κατάργηση των κατωτάτων ορίων. Δηλαδή. Για στεξιοδότηση λέτε. Ναι, των κατωτάτων ορίων των συντάξεων. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται 510.000 άτομα. Τα κατώτατα όρια στο ΙΚΑ είναι 486 ευρώ. Για να το καταλάβετε, σας λέω ότι. Ποιος παίρνει 486 ευρώ? Θα σας πω τώρα. Θα σας πω. Η κατώτατη σύνταξη στο ΙΚΑ είναι θεσμοθετημένη στα 486 ευρώ. Για να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό, σας λέω ότι το ΙΚΑ έχει 1.100.000 συνταξιούχους. Δεν περιλαμβάνονται εδώ οι προερχόμενοι από τα ειδικά ταμεία. Είναι καθαρά ΙΚΑ-ΙΚΑ αυτοί. Από τους 1.100.000 συνταξιούχους, τα κατώτατα όρια, δηλαδή 486 ευρώ σύνταξη, παίρνουν η μισή περίπου. 510.000. Παίρνουν τα κατώτατα όρια. Τι σημαίνει κατώτατο όριο? Σημαίνει ότι αν τα χρόνια που έχεις και οι εισφορές που έχεις πληρώσει σου δίνουν σύνταξη ας πούμε 300 ευρώ ή 330 ευρώ, έρχεται η νομοθεσία και σου λέει όχι, το κατώτατο που θα πάρεις θα είναι 486 ευρώ. Με την πρόταση των δανειστών καταργείται αυτό. Καταργείται αυτό. Και θα παίρνουν 300 και θα παίρνουν, όσα, ναι, όσα το αντίστοιχο στις εισφορές τους. Δηλαδή αυτοί θίγονται από αυτή τη δουλειά, θίγονται 510.000 άτομα. Βάλε άλλες 300.000 που δίγονται. Αυτά τα πράγματα, κύριε Ρωμανιά. Ο Πρωθυπουργός γιατί τα έδωσε, να ανακοινωθούν τι ζητάνε τα μίσκα. Τώρα τα μαθαίνουμε. Ναι, τώρα τα μαθαίνουμε. Διότι έχουμε τον κύριο Σόιμπλε και λέει ότι δεν είναι τίποτα. Ναι. Όλοι κοίταξε, τώρα βγάλανε από το Μαξίμου κάποιες ανακοινώσεις. Όχι, δεν το θέμα είναι ότι στα κανάλια, όπως βλέπετε. Γιατί για να λέμε. Όταν δοθούν, θα τα παίξουν και κανάλια και εφημερίδες. Ξέρετε, το είπατε πολύ απλά και πολύ γρήγορα αυτό. Και το κατάλαβα από εκεί. Νομίζω οι πάντες. Ναι, να σα ακούσουμε γιατί δεν τελειώσαμε εδώ. Αλλά αυτά αφορούν κάτι που το ΕΚΑΣ για 500.000. Καταργούμε το ΕΚΑΣ για 300.000 άτομα. Και η κατώτατη σύνταξη που λένε σημαντική. Καταργούμε την κατώτατη σύνταξη για 510.000 άτομα. Γιατί είναι σχεδόν η μισή σύνταξη μέχρι τώρα δηλαδή. Η σύνταξη που ήταν 480. 480. Θέλουμε και λέμε να πάει 300. Να πάει 280. Να γίνει ανταποδοτική ουσιαστικά. Ανταποδοτική. Κεφαλαιοποιητικό. Δηλαδή ό,τι έχει δώσει τόσο πολύ. Και μάλιστα περνάνε ορισμένοι, τους ακούω τώρα στα κανάλια, περνάνε και λένε, και μάλιστα προχθές είχα εγώ μια αντιπαράθεση σε ένα κανάλι με μια κυρία από τέλος πάντων το Πασόκ, το τέλος Πασόκ, και μου λέει και τι τα λέτε αυτά, μόνο οι υψηλές συντάξεις είπαν να καταργηθούν. Τι λέω, τα κατώτατα όρια είναι υψηλές συντάξεις? Τα 486 ευρώ είναι υψηλή σύνταξη? Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει παραπληροφόρηση. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ.
Εδώ ζητούν να καταργηθεί ο ΟΓΑ. 700.000 άτομα. Να είναι καταργηθεί ο ΟΓΑ. Ναι, 700.000 θα άτομα. Πού η... Θα σας πω, 700.000 άτομα θίγονται. Και τι λένε. Ούτε αυτό δηλαδή. Είναι και δεν όχι. Έχει επικοινωνία, δεν υπάρχει δεν ομάδα. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ το αναλύω όπου βρεθώ, το λέω αυτό. 700.000 στον αγροτικό τομέα τους λένε θα πάψετε να παίρνετε την αγροτική σύνταξη, θα πάψετε, διαλύεται ο ΟΓΑ και θα γίνετε κι εσείς ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή εκεί που ο αγρότης πληρώνει τώρα, γιατί πρέπει να ενισχυθεί ο αγρότης όπως ξέρουμε έτσι, εκεί που πληρώνει τώρα 400 ευρώ περίπου το εξάμηνο, θα αναγκαστεί να πληρώνει τώρα από 600 μέχρι 800 ευρώ το μήνα. Έτσι, θίγονται λοιπόν μέχρι τώρα 300.000 το ΕΚΑΣ. 700.000 είναι οι αγρότες. Και στον αγροτικό κόσμο. 400 να πληρώνει το εξάμηνο, 400 με 600. Αντί να πληρώνει 400 το εξάμηνο, θα πληρώνει 600 έως 800 το μήνα. Και πόση σύνταξη θα παίρνει. Και πώς θα τα βρει. Και πόση σύνταξη θα παίρνει. Έτσι. Η σύνταξη είναι πολύ χαμηλή στον αγροτικό τομέα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι όμως, ακούσε τώρα κάτι άλλο. Το οποίο εδώ είναι να τρελαίνεται κανείς. Λέει, από την 1η Ιουλίου, από σήμερα δηλαδή, όσοι υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη, είτε έχουν είτε δεν έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, θα παίρνουν μόνο 360 ευρώ. Και όταν γίνουν 67 ετών, θα πάρουν τα υπόλοιπα. Αν δικαιούνται δηλαδή 1000 ευρώ, θα πάρουν 360 και θα περιμένουν να γίνουν 67 ετών για να πάρουν τα υπόλοιπα 700. Θα προστίθεται σταδιακά τα χρήματα αυτά μέχρι τα 67, φαντάζομαι. Έτσι. Δεν προστίθεται τίποτα. Όταν θα πάνε στα 67, τότε θα πάρουν τη διαφορά. Αυτό λένε. Όχι συνολικά τη διαφορά, τη διαφορά στη σύνταξη. Ναι, όχι, ναι. Αυτά που χάσανε. Όχι, αυτά που χάσανε τα χάσανε. Και δεν θα ανεβαίνουν σταδιακά αυτά. Τίποτα. Θα πάρεις τώρα 360 ευρώ και αυτό λένε στην πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Και όταν γίνεις 67 ετών θα πάρεις τα υπόλοιπα. Άλλο θέμα. Λένε όλοι. Βγαίνεις, στα 360 με πόσο ετών τι βγαίνει. Αυτό θα είναι για όλους. Θα είναι 360 ευρώ. Λέω, τα ρήφα. Τι ηλικία βγαίνουν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορεί να φύγουν από την 1η Γενάρη, θα φύγουν. Αλλά μέχρι τα 66 θα πάρουν 360 ευρώ. Αλλά η σύνταξή τους θα είναι 360 ευρώ και όταν θα γίνουν 67 ετών θα πάρουν το υπόλοιπο που δικαιούνται τώρα. Αυτό ισχύει πουθενά αλλού. Όχι το Θεό. Επειδή μας στέλνουν μηνύματα από τη Γερμανία, φίλοι, και μας λένε ότι και εδώ στη Γερμανία οι συντάξεις δεν είναι υψηλές. Στη Γερμανία υπάρχουν. Άκουσε. Χαμηλές είναι. Μας στέλνουν τα βλέπεις. Να σου φέρω στοιχεία κάποια στιγμή για το γερμανικό σύστημα. Στη Γερμανία υπάρχουν τρία δίκτυα κοινωνικής προστασίας. Υπάρχει το δίκτυο το συνταξιοδοτικό. Από εκεί παίρνεις μία σύνταξη. Μπορεί να είναι χαμηλή σύνταξη, ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Υπάρχει όμως δίπλα το προνοιακό κομμάτι, που είναι ανεξάρτητη υπηρεσία. Και σου δίνει, λέει ότι όταν η σύνταξή σου είναι τόση, είναι χαμηλή, σου δίνει ένα πρόσθετο υπομορφή προνοιακού επιδόματος. Στη Γερμανία λοιπόν κάνουν το κόλπο και συγκρίνουν το ένα δίκτυο, που είναι η σύνταξη, με το δικό μας. Τώρα που το έθεσε στο θέμα, τι γίνεται σε εμάς, τι ψάχνω τώρα να βρω, διότι στην προηγούμενη κυβέρνηση βγάζανε κάθε μήνα το λεγόμενο σύστημα Ήλιος, που έλεγε ποιες είναι οι συντάξεις στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο που είχαν βγάλει έδειχνε ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι 1080 ευρώ. Ωραία. Κάνοντας λοιπόν εγώ τώρα την ανάλυση στα στοιχεία αυτά, διαπιστώνω ότι για να βγάλουν τη σύνταξη των 1080 ευρώ, παίρνουν τα ποσά των συντάξεων, παίρνουν τα προνοιακά επιδόματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύνταξη, είναι περίπου 700 εκατομμύρια το χρόνο, τα προνοιακά επιδόματα που ανήκουν στο κράτος. Είναι στον κοινωνικό προϋπολογισμό, δεν έχουν καμία σχέση, τα προσθέτανε στα ποσά των συντάξεων. Προσθέτανε αυτά που έλεγα πριν από λίγο το ΕΚΑΣ, που και αυτό είναι προνοιακό κομμάτι, προσθέτανε τις μειώσεις που είχαν υποστεί οι συντάξεις λόγω των μνημονίων, δεν τις περιλαμβάνανε. Και σε κάθε περίπτωση προσθέτανε και τα κατώτατα όρια, που είναι άλλα 700 εκατομμύρια περίπου. Προσθέτανε 700 εκατομμύρια, προσθέτανε περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο ότι είναι ποσά συντάξεις. Ενώ στη Γερμανία τα έχουν χωρίσει αυτά, εδώ τα είχαν αθροίσει. Και η σύνταξη η κανονική, η δική μας, είναι 664 ευρώ. Αν αφαιρέσεις αυτά τα κονδύλια, είναι 664. Εγώ το αντιμετώπισα αυτό, διότι κλήθηκα να δώσω μια συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση. Και μου έθεσαν το ερώτημα. Στα στοιχεία του Υπουργείου φαίνεται ότι έχετε μέση σύνταξη στην Ελλάδα 1080 ευρώ. Εμείς στη Γερμανία έχουμε γύρω στα 800 σύνταξη. Επομένως, πώς θέλετε να σας βοηθάμε, αλλά όταν εσείς παίρνετε. Τα 800 είναι μόνο το κομμάτι. Τα 800 είναι μόνο το κομμάτι το δικό τους. Και τους είπα, κάνετε κάποιο λάθος. Λέει, μα το Υπουργείο τα έβγαλε. Τους απάντησα λοιπόν, θα αναμορφώνετε. Τώρα το αναμορφώνουμε αυτό.
Γιατί όπως εσείς έχετε τη σύνταξη καθαρά, χωρίς να περιλαμβάνετε τα προνοιακά κομμάτια, σε εμάς στο κομμάτι της σύνταξης έχουν βάλει και τα άλλα κομμάτια. Αλλά δεν κάνουμε σωστή σύγκριση. Στα 800 τα δικά σας, τα δικά μας είναι 664 ευρώ. Τώρα μας είπατε πάνω και στείλαμε τα παρόμοια στοιχεία και στη Γερμανική Βουλή. Γιατί πήγε και εκεί να γίνει συζήτηση. Σύμφωνοι. Έτσι. Μας είπατε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο προσθέσει σε σχέση με αυτά που μας ζητάνε, που να αφορά πολύ κόσμο από αυτά που μας είπατε. Πέραν όσων των στοιχείων για τον. Κοίταξε. Και προνοιακά επιδόματα λένε να καταργηθούν. Ναι. Μου έλεγε ο κ. Κουρουπλής. Ναι. Ότι όλα ζητήσει... τα προνοιακά επιδόματα έτσι τα συνθλίβουν. Τα συνθλίβουν να παίρνουν 50 ευρώ από εκεί που δεν θέλουν. Συνθλίβονται κυριολεκτικά. Γίνονται φιλοδορήματα. Ναι. 50 έτσι. Ευρώ. Γίνονται φιλοδορήματα. 400 περίπου. Θυμάμαι μία κουβέντα που είχε γίνει προημερών και είδαμε ότι τα επιδόματα παραπληγίας, τετραπληγίας, που οι άνθρωποι αυτοί θέλουν μεγάλη προστασία και έχουν μεγάλη ανάγκη από φάρμακα, από μηχανήματα, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και τους δίνουμε ένα επίδομα, προνοιακότητα επίδομα παραπληγίας, τετραπληγίας κτλ, που είναι 770 ευρώ. Και θυμάμαι μια κουβέντα με ένα από την Τρόικα μια μέρα και μου λέει 770 ευρώ για επίδομα. Μα μιλάμε για παραπληγικούς. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν το καροσάκι που δεν μπορούν να αυτοξύνουν. Στη Γερμανία πόσο έχουν αυτά. Τα καλύπτουν πλήρως στη Γερμανία. Διότι δεν, καλύπτουν, δεν έχουν συγκεκριμένο ποσό. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Ό,τι έχει ο παραπληγικός είναι δωρεάν. Καλύπτεται πλήρως. Εμείς εδώ ο παραπληγικός παίρνει ένα επίδομα και από εκεί και πέρα τα πληρώνει όλα ο ίδιος. Έτσι. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ναι, αλλά εκεί όμως δεν γίνεται σύγκριση. Ναι, δεν κάνουν αυτή τη σύγκριση. Ναι. Δεν κάνουν αυτή τη σύγκριση. Θυμάμαι προκαιρού. Το λέω αυτό έτσι σαν παράδειγμα, ότι δεν ξέρω, θα το θυμάστε κι εσείς, που μας είπανε για την Αυστραλία. Ναι. Ότι δηλαδή αν έχεις ένα σπίτι, αν έχεις ένα αυτοκίνητο, σου μειώνουν τη σύνταξη. Έχεις μία μείωση στη σύνταξη. Έκανα μία διερεύνηση για να δω τι γίνεται στην Αυστραλία. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Πρώτον, αν έχεις ένα σπίτι δεν έχεις καμιά συνέπεια. Η σύνταξη δεν έχει καμιά συνέπεια. Έστω κι αν είναι πολυτελεία στο σπίτι. Έστω κι αν είναι πολυκατοικία είναι δική σου. Αν πάει να κάνεις δεύτερο σπίτι, τότε αυτό έχει επίπτωση στη σύνταξη. Αλλά ακούστε τι παροχές έχουν. Μέχρι του σημείου που να υπάρχουν ειδικοί ποδίατροι. Δηλαδή, όταν είσαι ηλικιωμένος και δεν μπορείς να σκύψεις να κόψεις τα νύχια των ποδιών σου, πηγαίνεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας που έχει ειδικές υπηρεσίες και ξαπλώνεις και σου κόβουν τα νύχια από τα πόδια. Αυτά είναι αδιανόητο να το κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή ένα κοινωνικό κράτος. Ναι, ναι, που καλύπτει τα πάντα. Ναι, και έρχεται εδώ πέρα και σου λέει τώρα στην Αυστραλία γίνεται αυτό. Δώσε μου και εμένα 2.500 που είναι η μέση σύνταξη στην Αυστραλία. 2.500 είναι η μέση σύνταξη. Ναι, δώσε μου και αντίστοιχο το ευρώ. Δώσε μου και εμένα 2.500 μέση σύνταξη και εντάξει, από εκεί και πέρα όταν κάνω δεύτερο σπίτι. Μας είπατε πάνω κάτω τι ζητάνε. Τώρα θα γυρίσουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα γυρίσουμε. Θα μας πείτε τι λέμε εμείς σε αυτά που μας ζητάνε. Γιατί και εμείς προφανώς έχουμε κάνει πίσω σε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε βάλει σαν κόκκινες γραμμές στο ασφαλιστικό. Έτσι. Ναι, ναι. Θα μας πείτε ποια είναι αυτά, ποιους αφορούν. Ποιους αφορούν, τι έχουμε συμφωνήσει. Γιατί σε κάποια φαντάζομαι να υπάρχει συμφωνία και πού λέμε όχι με τίποτα. Λοιπόν, επιστρέφουμε και θα φέρουμε και τα δικά σας μηνύματα στον κύριο Ρωμανιέ.